Με τι ακριβώς έχει συμβεί με την κυρία Τατιάνα Στεφανίδη, η οποία ανακοίνωσε στην ομάδα της ότι απολύθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Ε. Ανακοίνωσε την ομάδα της. Τι είπε η Τατιάνα στους συνεργάτες της για το κόψιμο της εκπομπής της, θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Θα μάθουμε και θα δούμε τι έχει συμβεί με την Τατιάνα Στεφανίδου. Ανακοίνωσε η Τατιάνα Στεφανίδου πλέον ότι σταμάτησε η εκπομπή της και ότι την απέλυσαν από τον τηλεοπτικό σταθμό. Τι είπε στους συνεργάτες της, τι είπε, τι μοιράστηκε μαζί τους και τι αποκάλυψε η ίδια. Στεφανίδου, να. Πάμε Τατιάνα Στεφανίδου, Βαγγέλη Καράλη. Λοιπόν, όπως είπαμε χθες, η Τατιάνα Στεφανίδου τελειώνει από το Ε μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο, την Ανίτα Πάνια, τον Μένιο Φουρτιώτη και υπάρχει και συνέχεια τη Χριστίνα Λαμπύρη επίσης. Τον Σπύρο Χαριτάτο, πολύ πιθανά, έτσι. Λοιπόν, η Τατιάνα λοιπόν χθες μάζεψε τους συνεργάτες της στο γραφείο, ναι. Τους μάζεψε όλους μαζί, τους έβαλε κάτω και τους ανακοίνωσε το τα μέλλον μαντάτα. Της. Τα μαντάτα τους, έτσι, ανακοίνωσε. Το μέλλον της, το μέλλον της εκπομπής, εάν θα συνεχίσει και πού θα συνεχίσει, ναι. Και το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Η παρουσιάστρα λοιπόν φαίνεται να είπε στους συνεργάτες της, ναι, ότι δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Ε και ότι συζητάει με τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Αντένα, που το είχαμε πει, το Σταρ και ο Sky. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μην δουλευόμαστε. Ποιο Sky, ρε παιδιά? Ναι. Συγγνώμη, ποιο Σταρ, που είχε φύγει σκοτωμένη και φύγε το Σταρ. Υπάρχει Ζήνα Κουτσελίνη. Τελείωσε. Ξεχνάμε το Σταρ. Πάμε μετά. Sky. Ναι. Sky. Πού? Πού θα σκάσει η Τατιάνα. Πού θα σκάσει, ναι. Καλά τα λες τώρα. Η ίδια κάνει την προσπάθειά της, να πούμε. Και είναι λογικό. Όταν είσαι παρουσιαστής και μένεις άνεργος, εσύ και η ομάδα σου, κάπου θα πρέπει να αναζητήσεις τηλεοπτική στέγη. Για την ομάδα είναι κρίμα τώρα. Αυτή έχει κάνει την καβάλα. Το θέμα είναι η κυρία Στεφανίδου, η οποία κούνησε και κούναγε τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στον τηλεοπτικό σταθμό. Σκάι χλωμό, μου φαίνεται. Και στο Σταρ επίσης, όπως είπες, έχει φύγει σκοτωμένη. Υπάρχει Ζήνα Κουτσελίνη που αυτή τη στιγμή κάνει ψηλά νούμερα τηλεθέας. Και πόσο ξέρω, έχει ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν. Και δεν έχει καμία σχέση η τηλεθέαση τη Ζήνα Κουτσελίνη με την τηλεθέαση που κάνει η Τατιάνα. Μέρα με τη νύχτα. Άλλος, Ζήνα χτυπάει και 20, η Τατιάνα Στεφανίδου 10-11%. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Έτσι. Μάλιστα, είπε στους συνεργάτες της, ναι, ότι θα λυθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων στην εκπομπή της. Και βρείτε και εργασία καινούργια. Ναι, ότι κάποιοι από αυτούς συζητούν να πάνε μαζί με την Τατιάνα Στεφανίδου όπου και αν συνεχίσει. Και ότι κάποιοι άλλοι θα παραμείνουν στο Ε σε νέα project. Καθώς αυτό έχει γίνει, υπάρχει σε πολλές εκπομπές. Κάποιοι υπογράφουν ως αποκλειστικοί συνεργάτες της εκπομπής και κάποιοι δουλεύουν σε εκπομπές ως συνεργάτες του Ε, ως δημοσιογράφοι του Ε. Καλύτερα. Άρα η Τατιάνα λοιπόν, ξαναλέμε, αποτελεί παρελθόν από τον τηλεοπτικό σταθμό. Αν έκανε και η ίδια επίσημα την ανακοίνωση. Το ίδιο και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Το ίδιο. Παζί, πακέτο. Να πούμε ότι οι εκπομπές της Τατιάνας και οριστικά, δηλαδή δεν θα την ξαναδούμε στο Ε, τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εδώ στεναχωρέθηκες, Βαγγέλη Καράλη, γιατί χθες έκλαιγες για τη Λαμπύρη. Για την Τατιάνα στεναχωριέσαι? Για το Φουρτιώτη έκλαιγε, όχι για τη Λαμπύρη. Α, για εγώ στεναχωριέμαι. Γι' αυτό έβαλε το ροζ μπουζάκι σήμερα. Εγώ στεναχωριέμαι για τους συναδέλφους. Ειλικρινά στεναχωριέμαι για τους συναδέλφους που είναι άνθρωποι του μεροκάμα. Μάλιστα, από πάμε εκεί λοιπόν. Και πέρα όμως, για να λέμε τα πράγματα αλήθεια. Για την Τατιάνα. Υπάρχουν φυσικά και ελάχιστοι συνάδελφοι, δεν είναι οι περισσότεροι, έτσι. Δηλαδή, μην μας παίρνει όλους η μπάλα. Που είναι ικανοί αυτό που λένε να κάνουν το οτιδήποτε προκειμένου να είναι δίπλα σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιους. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι έχει.